Ανακούφιση σε χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και αγρότες δίνει ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή, σύμφωνα με την οποία έρχεται ελάφρυνση στις ασφαλιστικές φορές κατά 33%. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στη Βουλή στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και στους αγρότες. Αφορά 250.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι πλήρωναν ασφαλιστικές εισφορές 20% για την κύρια σύνταξη. Τώρα θα μειωθεί στο 13,3%. Είναι μια μεγάλη ελάφρυνση. Ήταν ένα αίτημα το οποίο είχε μπει από την πρώτη στιγμή που ψηφίστηκε ο 4387 το 16 ο επωνομαζόμενος νόμος Κατρούγαλου. Τότε δεν είχε τη δυνατότητα η κυβέρνηση να βάλει μικρότερες ασφαλιστικές φορές. Μετά τα δημοσιονομικά αποτελέσματα και του 2018 έχουμε αυτή τη δυνατότητα και από 1η του 2019 μειώνεται από 20% στο 13,33%. Αφορά 250.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους, γιατρούς και αγρότες. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι το 88% αυτών των κατηγοριών που ανέφερα μειώνουν ήδη μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές που πλήρωναν πριν τη δημιουργία του ΕΦΚΑ. Τώρα όμως το 12% αυτών των κατηγοριών, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και αυτοί θα έχουν χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές από 20% στο 13,30%. Δίνεται όμως τη δυνατότητα σε όσους από αυτούς το επιθυμούν να πληρώνουν υψηλότερα ασφάλιστα, με βεβαίως ανταποδοτικό το δικαίωμα στη σύνταξη, θα έχουν μεγαλύτερη σύνταξη. Αυτή τη στιγμή διευκολύνουμε τους ανθρώπους που είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Όσοι από αυτούς τους συμπολίτες μας έχουν όμως τη δυνατότητα να πληρώνουν υψηλότερες ασφαλιστικές φορές, μπορούν να το κάνουν και η ανταποδοτική του σύνταξη θα είναι μεγαλύτερη. Αυτό ισχύει από 1η-1η? Από 1η-1η του 2019 θα εφαρμοστεί. Αυτό, δηλαδή μετά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, στις ασφαλιστικές φορές, αυτές οι κατηγορίες των συμπολιτών μας θα δουν τη διαφορά. Είναι μια πολύ σημαντική μείωση, για κάποιους είναι και μερικές χιλιάδες ευρώ ετησίως, δεν είναι αμεληταίο το ποσό. Ήταν, όπως είπα, ένα δίκαιο αίτημα που 2 χρόνια μετά γίνεται πραγματικότητα. Χρειάζεται να κάνουν κάτι επαγγελματίες ώστε να έρθει μείωση ή θα έρθει κατευθείαν από το ΕΦΚΑ? Όχι, λόγω του ότι οι εισφορές υπολογίζονται ποσοστία από τη φορολογητέο εισοδήματος, αυτό ξεκάθαρα η διαφορά θα υπολογιστεί από τον ΕΦΚΑ, δεν χρειάζεται να γίνουν περισσότερες ενέργειες. Να σημειώσουμε που η ισχύς του νόμου ξεκινά την 1η του έτους, ενώ οι ασφαλισμένοι θα δουν τη διαφορά στα ειδοποιητήρια για το μήνα Ιανουάριο που θα φτάσουν στα χέρια τους τον Φεβρουάριο.